το κερδίσουμε. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε κουνιάκι τώρα. Ναι. Α, ωραία. Στις διαταγές σας, κύριε περίμενε. Το σακίδιο, όχι. Η σκηνή, ναι, ναι. Το εγκόλπιο του προσκόπου, λοιπόν. Ναι, είμαστε τώρα. Μόνοι τώρα, εμείς στο λόγκο. Είμαστε στο λόγκο εμείς τώρα. Είπαμε να κάνουμε ένα Σαββατοκύριακο. Και έχεις μπροστά μήναμε. Σου εδώ. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι. Η σκηνή. Η σκηνή είναι το σπίτι του κατασκηνωτή. Ναι. Πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι. Προσανατολισμός. Πρόσεξε. Πρέπει, λέει, να είναι έτσι, να είναι ηλιόλουστο το πρωί, ναι. Αλλά και στη σκιά το μεσημέρι. Α. Κοντά σε συστάδα δέντρων. Δυο φυτά. Εντάξει, δεν πειράζει. Να τα δέντρα μας, Χριστίνα μου. Πάμε τώρα. Πρώτα καθάριστο χώρο. Είμαστε καθάριστο χώρο. Και τι κάνουμε. Άπλωσε τώρα τη σκηνή και κάρφωσε τα 4 αγωνιακά πασαλάκια. Είμαστε εδώ, έτοιμα. Τα πασαλάκια τα καρφώνεις. Πες ότι είναι καρφωμένα. Ωραία. Το έχουμε κάνει. Αν όλα τα έχεις κάνει. Ναι. Πέρασε, λέει, πέρασε τον καβαλάρι από το αυτί στο απάνω μέρος της σκηνής. Τον καβαλάρι από το αυτί. Στο επάνω. Ποιος μπορεί να είναι ο καβαλάρης. Παιδιά, χωρίς να κλέβω, ο καβαλάρης είναι. Κάνετε ότι. Ναι, να σου πω, άμα πατάς, μου, ο άμα πατάς πάνω στη σκηνή, δεν θα σηκωθεί ποτέ. Όχι, μισό λεπτάκι. Ο καβαλάρης είναι αυτός. Να. Το έχουμε. Πάμε. Τι επόμενο θέλουμε. Αυτός μην σου βγάλω το μάτι. Όχι, αυτός είναι ο καβαλάρης κατά πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, και κράτα τον. Από το αυτό, μετά, λέει, με τη βοήθεια ενός άλλου προσκόπου, εγώ είμαι ο άλλος πρόσκοπος, σήκωσε τη σκηνή με τους ορθοστάτες, περνώντας τις μύτες μέσα από τις τρύπες της σκηνής. Έλα. Μπήκαμε στο σπιτικό μας. Εντάξει, μπορεί να μας βοηθήσει κάποιος, γιατί θα κλειστούμε μέσα και δεν υπάρχει σωτηρία μετά. Για κάτσε ρε σικουνιάκι. Γεια σας. Από εδώ έτσι. Ναι, πού παιδιά, ο Χριστός. Ένας άνθρωπος. Εντάξει ένας ρε παιδιά. Μήπως υπάρχει κανένας πρόσκοπος εδώ κοντά. Έτσι, μπράβο. Ναι, δεν χαίρετε. Γεια σας. Νομίζω ότι μας χρειάζεστε κάπου εδώ. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Να φύγω. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Είμαστε το δεύτερο σύστημα προσκόπων. Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό το μικρόφωνό μας. Ναι, εδώ το έχω δω στην τσέπη. Ούτε στην τσέπη μου. Θα ψαχτούμε μετά, αλλά το ξέρεις. Ορίστε. Λοιπόν, είστε το δεύτερο σύστημα. Α, είστε καλωδιωμένοι εσείς. Ωραία. Είστε το δεύτερο σύστημα. Είμαστε το δεύτερο σύστημα ναυτοπροσκόπων Χολαργού. Ναι. Και εκπροσωπούμε σήμερα εδώ το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ναυτοπροσκόπων, γιατί εσύ στο Χολαργό. Στο Χολαργό έτυχε να έχουμε ναυτοπροσκόπους. Έχουν και 4 ωραιότατες ναυτοπροσκοπικές λέμβους. Ρωτώ το εξής. Είχα την εντύπωση. Εγώ δεν έχω καμία σχέση τώρα για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Αλλά είχα την εντύπωση ότι είχε να κάνει λίγο με το θαλάσσιο, με το υγρό στοιχείο. Σωστά, πολύ σωστά. Οι ναυτοπροσκόποι έχουν να κάνουν πολύ έντονα με το υγρό στοιχείο. Και δραστηριοποιούνται πολύ με τις λέμβους τους. Έχουν παραδοσιακά σκάφη τα οποία πλέουν στις ελληνικές θάλασσες και με τα παιδιά που φυσικά γνωρίζουν άριστα να κοπηλατούν, να ιστιοπλοούν και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες. Λοιπόν, είναι εξαιρετικό. Καταρχήν ξέρουν τα παιδιά αυτά είναι survivors, έτσι. Α, ξεκάθαρα. Κανονικότατα, είναι πραγματικοί survivors, είναι οι άνθρωποι, οι αυριανοί μεγάλοι που επιβιώνουν σε οποιασδήποτε συνθήκες. Σωστά. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή τους. Εδώ βλέπουμε μία ομάδα παιδιών που έστησε τη σκηνή που εμείς δεν ξέραμε πού να την πιάσουμε. Τίποτα, μέσα σε και λιγότερο από 3 λεπτά, όσο μιλάω με την αρχηγό μας εδώ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε το κορίτσι μας, το οποίο ετοιμάζει. Πώς σε λένε σε ένα μωρό μου και τι ετοιμάζεις? Με λένε Μάρα και ετοιμάζω μια λάμπα Θιέλης. Λάμπα Θιέλης. Πολύ ωραία. Έστω ότι έχουμε έρθει, δηλαδή, είμαστε στο δάσος τώρα, ας πούμε, έτσι. Και ετοιμάζουμε τη λάμπα Θιέλης. Και εδώ και είναι το καλύτερο όμως. Και εκεί διότι πίσω πάλι. Χριστίνα μου, θέλει καλοπέραση ο προσκοπισμός. Ναι. Και είναι εδώ τα παιδιά όπου ετοιμάζουν, νομίζω, θα μας πει εδώ η φίλη μου. Μαγειρίο. Μαγειρίο, το όνομά σου. Λίζα. Γεια σου, Λίζα. Το μαγειρίο βλέπω έχει, Χριστίνα μου, πετρογκάζ, έχει εδώ κατσαρόλες, έχει τηγάνια. Οπότε, τι απολαμβάνουμε, τι τρώτε, το όνομά σας, παρακαλώ. Είμαι ο Νίκος, αλλιώς Ναυτίλος. Και υπάρχουν διάφορες συνταγές. Μία πληθώρα, ας πούμε, από ζυμαρικά μέχρι το οτιδήποτε. Δεν σας περιορίζει δηλαδή το γεγονός ότι είστε στην εξοχή. Όχι. Δεν περιορίζεται, τρώτε τα πάντα, Χριστίνα μου. Μια χαρά. Έχουν στο σακουλάκι, τους φαντάζομαι. Εννοείται. Τις προμηθειές τους οι άνθρωποι. Μαγειρεύουμε ό,τι θέλουμε. Πολύ πάρα ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, κοίταξε με τι άνεση έστησε τον καζάκι τώρα να μαγειρέψει. Και εγώ φοβάμαι και να ανοίξω. Φωνάζω τον άντρα μου για να μου ανοίξει, να μου βάλει μπρος στο σύστημα, να τη γανίσω καμιά πατάτα. Όταν. Μια φορά στα 10 χρόνια, ας πούμε τώρα. Λέμε. Όχι, τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με αυτό. Ναι. Είναι πολύ εξοικειωμένα να στήσουν, να μαγειρέψουν, να κάνουν οποιοδήποτε φαγητό από φακές που ακούγεται βαρετό στο σπίτι μας και που στην κατασκήνωση φαντάζουν ένα εξαιρετικό φαγητό. Προφανώς. Μέχρι οποιοδήποτε έδεσμα μπορείτε να φανταστείτε. Έχουν το τζελεμεντέ τους, τα υλικά τους και στείλουν τη συνταγή τους.
Νομίζω ότι ο προσκοπισμός είναι σπουδαίος, έτσι. Απλά δεν του έχουμε δώσει ή το ξέρουν, το γνωρίζουν τα παιδιά, έρχονται. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό γίνεται βίωμα με τον καιρό. Mm. Δηλαδή, ο προσκοπισμός βασίζεται σε πολύ απλές έννοιες, όπως είναι η φιλία, η συνεργασία, η ζωή στη φύση, που όμως σιγά σιγά στα παιδιά γίνονται ένα βίωμα. Δηλαδή, γίνονται μεγάλοι ενεργοί πολίτες, οι οποίοι συμβάλλουν σε ένα καλύτερο κόσμο. Και είναι παιδιά που οι γονείς ήταν στο σώμα, ή... Όχι απαραίτητα. Είναι παιδιά που έρχονται από φίλους, που ακούνε, που τους αρέσει, που τραβάνε νέα μέλη γιατί περνάνε αυτά καλά. Οπότε έρχονται και οι φίλοι τους να ζήσουν το προσκοπικό παιχνίδι. Τέλεια. Και συνεχίζουν αυτή τη ζωή. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε παιδιά, να μιλήσουμε με παιδιά. Να μας μιλήσουν λίγο για την εμπειρία τους τα παιδιά, και είναι και εδώ ωραίες παρουσίες. Να μιλήσουμε με το. Με έχει περάσει τον boy, το φίλο μου. Το όνομά σου? Βασίλης. Βασίλη, κοίτα την κάμερα για να μας βλέπουν εδώ πέρα, έτσι. Πόσο χρόνο είναι ο Βασίλη? Πόσο χρόνο είσαι, Βασίλη? 14. Και έχει ξεπεράσει τον 75. Λοιπόν, πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τον προσκοπισμό, Βασίλη? Ο προσκοπισμός συγκεκριμένα εμένα μου ήρθε να ασχοληθώ λόγω εμπειρίας. Δηλαδή? Για να μαζέψεις εμπειρία, ε? Πιστεύω, ναι, ναι. Είναι μια ωραία εμπειρία να ζεις έξω στη φύση. Και μόνο από μια προσπάθεια που μπορείς να κάνεις και μπορείς να σε βοηθήσουν και οι υπόλοιποι, το χέρεις ακόμα περισσότερο. Και μπορεί να σου διδάξει πολλά πράγματα για την ομαδικότητα. Ένας 14χρονος θα λέει αυτά, λες, ναι. Και ακούω 30χρονο. Ξέρεις, που θα μπορούσε να είναι με ένα κινητό αυτό σε μια καφετέρια αυτή τη στιγμή και να ασχολείται μόνο με τις εφαρμογές, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό ήθελα να πω πάνω. Ακριβώς αυτό, δηλαδή, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όλα τα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι που είναι εδώ, είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Και όλοι οι γονείς μας βλέπουν, και παιδάκια που βλέπουν τώρα, που είναι σπίτι τους, είναι μια πολύ καλή ιδέα να αναζητήσουν τοπικά τη δική τους ομάδα. Βεβαίως. Ναι. Έχουμε 300 συστήματα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία έχουν ανοιχτές πόρτες να δεχτούν οποιοδήποτε παιδί, να ζήσουμε όλοι μαζί στη φύση. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε τα Σάββατα, ό,τι κάνουμε τις Κυριακές στο προσκοπικό μας παιχνίδι, έχει αυτό το στόχο. Να μπορούν τα παιδιά να ζουν μέσα στη φύση, κάτι που λείπει πάρα πολύ και από τη σημερινή μας οικογένεια, αλλά και από τη σπίτι μας. Η επικοινωνία με τον κόσμο, με τον διπλανό μας. Εμένα αυτό νομίζω ότι λείπει περισσότερο. Λοιπόν, ωραία. Θέλω λίγο. Ξέρεις τι θα ήθελα να πάρω, επειδή παρατηρώ και τις στολές. Ναι. Θα ήθελα να μας εξηγήσουν τα παιδιά τι σημαίνει το. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τυχαίο επάνω στη στολή σας. Εδώ είναι η μπλε στολή, να ξεκινήσουμε με την. Μπλε, γιατί είναι μπλε? Γιατί είναι μπλε η Ιωάννα στολή σου? Είναι μπλε γιατί βρισκόμαστε στο επιτελείο, ναι. Και οι βαθμοφόροι φοράνε μπλε. Τα παιδιά της ομάδας φοράνε πράσινο. Τα υλικά όπλα που είναι ακόμη πιο μικρά φοράνε κίτρινο. Και οι ανιχνευτές φοράνε το κόκκινο. Άρα, αν εγώ πάω και γραφτώ, θα ξεκινήσω ως Λυκόπουλο? Όχι, όχι. Έχουμε. Θέλω την πράσινη. Εντάξει, είναι πιο όμορφη η αλήθεια είναι. Όμως, έχουμε 4 ηλικιακές ομάδες. 3 ανηλίκων και 2 ενηλίκων. Η τέταρτη δηλαδή και η πέμπτη που είναι τα ενήλικα στελέχη, συν το προσκοπικό μας δίκτυο που ασχολείται πάρα πολύ με τον εθελοντισμό. Mm. Ασχολείται πάρα πολύ στο να προσφέρει και στο να δίνει. Όμως, οι 3 ανήλικες ηλικιακές μας ομάδες, τα παιδιά ηλικίας 7 με 11, 11 με 15 και 15 με 18. Δεν είσαι πουθενά. Όμως, τα ενήλικα στελέχη μπορούν να σας δεχτούν αν θέλετε. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, τα παιδιά, να πάω εκεί. Ναι, αλλά δεν ερώτησες τελικά η στολή τι σημαίνει. Βλέπω εδώ σημαίνει το μαντίλι, κάτι, ναι, ένα, ναι, καφέ, σωστά, δέσιμο, δέρμα, τι είναι? Αυτός είναι ο κρίκος. Είναι φοράμε ο κρίκος σας, ο οποίος πέραν το ότι κρατάει το μαντίλι παίζει ρόλο και κάπου αλλού, μπορεί να χρησιμεύσει κάπου αλλού, ή είναι απλά ένας κρίκος? Είναι απλά ένας κρίκος. Ένας κρίκος, οκ. Okay. Και ένα λόγος μπορεί να αλλάξει αυτός ο κρίκος. Οκ, okay. Σημαίνει κάτι αυτό δηλαδή? Είναι, όχι. Γιατί έχετε άλλο όμως, άλλο κρίκο έχει ο φίλος, ναι, μας εδώ. Και εδώ πέρα ο ναυτίλος είναι... φοράει επειδή έχει κάνει μια εκπαίδευση, έχει περάσει τη δασική εκπαίδευση. Και εγώ... Άρα είναι θέμα βαθμού. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Θέμα εκπαίδευσης. Βαθμού, ναι, συγγνώμη. Σωστά. Εκπαίδευσης. Δεν είναι ότι έβαλα, παίρνω εγώ αυτό το κοτσάρο εδώ και κάνω την ωραία. Σωστά. Οποιοδήποτε ενήλικο στέλεχός μας ασχολείται με παιδιά, περνάει εκπαιδεύσεις ώστε να έχει αυτή την ικανότητα. Okay. Να μπορεί να φτιάχνει το παιχνίδι, να μπορεί να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, να τα ενισχύει και να τα προστατεύει. Ωραία. Το μικρότερο της ομάδας ποιο είναι? Να σηκώσει χέρι ο μικρότερος. Ο μικρότερος της ομάδας εδώ. Εδώ, η Άννα Μαρία και η Λίδα. Εδώ, για να τα δούμε τα παιδιά μας. Εδώ, για να σας παίρνει κάμερα καλά. Ωραία. Κορίτσια. Που σημαίνει, όταν λέω μικρά, πόσο είσαστε? Εγώ είμαι 11. Και εγώ. Και πώς αποφασίσατε να μπείτε στον προσκοπισμό? Είναι κάποιος δικός σας ή μάθατε κάπου στο σχολείο, είδατε κάτι και ενθουσιαστήκατε? Ναι, σωστά το είπατε. Ήταν ο πατέρας μου στο προσκοπισμό, και ναι, ήταν και η μαμά μου που ήταν στους οδηγούς. Εντάξει, εσύ έχεις όλη. Και είπα και εγώ να έρθω. Είναι εικόνες σου. Ενώ η μικρή μας φίλη εδώ. Εγώ βασικά ήθελα να έρθω για την εμπειρία.
Αυτό. Και να ξέρεις και πράγματα μετά να. Ναι, γιατί θα μου χρησιμέψουν. Σίγουρα θα σου χρησιμεύσουν. Ένα από αυτά είναι η πειθαρχία, υποθέτω, έτσι δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να ακούμε, γιατί είμαστε διαφορετικοί χαρακτήρες. Τι συμβαίνει όταν μερικές φορές χρειαστεί να γκρινιάξουμε, πώς ισορροπείται όλη η κατάσταση. Ναι. Και ξέρεις και ποιος είναι και αρχηγός, έτσι. Ναι, ναι, δηλαδή αυτό. Βρίσκεσαι σε μια δύσκολη στιγμή. Mm. Έχεις τα στοιχεία, έχεις τη σκηνή σου, έχεις αυτό. Ποιος αναλαμβάνει να κάνει τι, ποιος είναι μπροστά, ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Είσαι σε μια κρίσιμη στιγμή, ένας πρέπει να αποφασίσει. Δεν γίνεται όλο ο καθένας να λέει το δικό του. Οπότε και αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης, μέρος εκπαίδευσης. Σωστά. Αυτό σταδιακά δουλεύεται. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά λειτουργούν σε μικρότερες παρέες, οι οποίες αυτοδιοικούνται. Δηλαδή στην ηλικία των 11 με 15, ένα παιδί μέσα από αυτή τη μικρή παρέα επιλέγεται ως ηγέτης της και βοηθάει τα μικρότερα του μέλη να καταφέρουν να πραγματοποιήσουν πράγματα. Από το να στήσουν μια σκηνή, μέχρι να μαγειρέψουν, μέχρι να παίξουν ένα οποιοδήποτε παιχνίδι στη φύση. Τέλεια. Λοιπόν, μάθαμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μαστήσατε μια σκηνή. Δεν προλάβαμε να δούμε πώς στείνεται. Όχι ότι θα το μάθουμε, αλλά τουλάχιστον να το βλέπαμε. Δεν πειράζει. Στήσαμε τον καζάκι μας στο μαγειρίο μας. Μου έχουν πει ότι έχετε και έναν τρόπο ιδιαίτερο για τους κόμπους. Είναι και ότι θα με δέσετε και κόμπο. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται, αλλά. Και φοβάμαι ότι δεν θα καταφέρεις να λυθείς. Να λυθώ ποτέ, οπότε ας μην το δοκιμάσουμε. Έχουμε να δείξουμε δηλαδή ένα κόμπο, πώς το φτιάχνουμε. Μπορούμε, έχουμε σκηνή, έχουμε κάποιον τρόπο. Τα χέρια εννοείς. Ορίστε. Τα χέρια θα δεθούμε κόμπο. Ή ολόκληρη θα δεθούμε κόμπος. Ναι, νόμιζα ότι έχουμε να δείξουμε πώς φτιάχνουμε κόμπους περίεργους. Έχουμε. Α, οι κόμποι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε. Θα βρούμε τώρα ένα σκηνή εδώ. Θα μας έρθει από το backstage. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Και σε τι. Οι κόμποι σε εμάς είναι λειτουργικοί. Ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, τα παιδιά τους χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν πράγματα ή για να βοηθηθούν σε μια κατασκήνωση, όπως βλέπετε και εδώ στο τρίποδο. Ναι. Όλα γίνονται από ξύλο και σχοινί. Και είναι μαγικό, γιατί τα παιδιά βλέπετε ότι καταφέρουν να στείνουν ολόκληρες μικρές πολιτείες μόνο με αυτά τα δύο πάρα πολύ απλά υλικά. Οπότε, ποιος θέλει εδώ να μας δείξει μία πολύ όμορφη καντιλίτσα, η οποία καντιλίτσα μας είναι και ένας σωστικός κόμπος. Τα παιδιά τον χρησιμοποιούν πολύ στη βάρκα, ναι. Οπότε είναι σίγουρα αρκετά εξοικειωμένα. Άρα έχουμε και μπαίνουμε στις βάρκες μας, έτσι. Βεβαίως. Τώρα στο κολαργό, πού βρίσκεται τη βάρκα, θέλετε να μου το εξηγήσετε. Δηλαδή, έχω σκάσει την περιέργειά μου, γι' αυτό σας ρωτάω, σας ξαναρωτάω. Έφτασε η θάλασσα στο κολαργό, όση ώρα ήμασταν εδώ. Ναι, Χριστίνα, μου μπορεί να είναι η έδρα εκεί πέρα και να πηγαίνουν καμπαλούζε θάλασσα. Πού πηγαίνετε, αλήθεια, πού είναι η θάλασσα, πού είναι. Στο Νεοφάλιρο. Α, δίπλα, μια γυναίκα. Η βάση σας δηλαδή είναι χολαργό, αλλά εσείς πηγαίνετε. Αλλά τα σκάφη βρίσκονται εκεί. Στο Νεοφάλιρο. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό είχα μια απορία. Βλέπουμε, παιδιά, εδώ, να μας εξηγεί και λίγο. Α, πολύ εύκολο είναι. Έλα, πρε παιδί μου, αυτό ήταν τόσο φασαρία γι' αυτό. Αυτό είναι τύπου θηλιά, δηλαδή. Που μπορεί να, αυτό το πετάτε και μακριά και μπορεί να σε εξυπηρετεί σε κάτι, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Όχι, παιδί, τι είναι, λάσο. Όχι. Σαν λάσο το είδα, Χριστίνα μου. Εντάξει, το αποτέλεσμα έτσι είναι. Δηλαδή, αν είχε βαθμό, θα με είχε αποπάρει, καταλάβατε. Δηλαδή, πείτε ότι έχω την μπλε. Έχει την μπλε και έχω την πράσινη. Τι πρέπει να κάνω. Έχει αποπάρει, πρέπει να πειταχύσω. Σου κόψω τα φτερά, ε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε σε αργή κίνηση και μετά να το προσπαθήσω με τον κουνιάκι να το κάνουμε. Ναι, λοιπόν, το έχουμε. Πάμε, το παρακολουθούμε εμείς. Λοιπόν, βλέπετε, κάνει ένα ημικύκλιο. Ναι. Όπου μέσα κάνει τον πρώτο γύρο του σκηνιού. Ναι. Περνάει πίσω από τη βάση και ξανά μέσα. Δεν είναι δύσκολο, είναι αρκετά εύκολο. Ωραία. Και αυτό είναι τώρα ασφαλείας, έτσι. Δεν λύνεται με τίποτα. Και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και στις βάρκες. Σωστά. Πολύ σωστά. Σωστά. Εδώ χρησιμοποιούμε άλλους κόμπους, φαντάζομαι, για να δέσουμε τα ξύλα μας. Αυτοί είναι άλλου είδους κόμποι, λέγονται συνδέσεις και βοηθούν στο να ενώσουμε σχοινιά. Πολύ ωραία. Ενώ οι κόμποι, στο να ενώσουμε ξύλα με σχοινιά. Ενώ οι κόμποι μας βοηθούν να ενώσουμε σχοινιά μεταξύ τους. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να το δούμε. Για να δούμε γίνεται. Τη Χριστίνα πώς το κάνει. Δεν θυμάμαι τίποτα. Okay. Είναι λοιπόν. Δύσκολο. Κάνουμε ένα ημικύκλιο. Λοιπόν, κάνουμε ένα ημικύκλιο. Περνάει από πίσω. Περνάμε εδώ. Πρέπει να τα κρατά κιόλα. Σωστά. Το κοινά. Γύρω. Εδώ. Και ξανά μέσα. Από την πάνω πλευρά. Όχι, την πάνω. Από εδώ. Από την πάνω. Από εδώ. Από εδώ. Καμία ελπίδα. Πάντως με ένα τρίμηνο προσκοπικής εκπαίδευσης μπορούμε να το καταφέρουμε. Γελάτε, βλέπω. Λοιπόν, πάνω, πιο πάνω. Ερχόμαστε από πάνω. Εντάξει. Α, εδώ έτσι. Και εδώ μέσα. Θα κάνουμε. Θέλω οπωσδήποτε να το βάλω, δεν ξέρω τι θα καταλάβει. Εγώ νομίζω πρέπει να το ξαναδείξουμε άλλη μια φορά. Ναι, για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο. Ήταν τόσο απλό, τι δεν κατάλαβε. Έλα πάνω. Λοιπόν, παρακαλώ. Θέλω την καθοδήγησή σα. Ωραία. Το σκηνή μα. Υπέροχο, μοναδικό. Έλα, εδώ ο πρόσωπό μα που ξέρει πολύ καλά. Έλα, φίλε μου, το όνομά σου. Δημήτρη. Δημήτρη, κάνει δουλειά. Παίρνω λοιπόν εδώ, το γυρνάω. Κάνει μια θηλιά.
Φιλιά. Από μέσα. Πάρα πολύ απλό. Ευχαριστώ, μέχρι εκεί έφτασα κι εγώ. Πάρα πολύ απλό. Το γυρνάω. Όχι, όχι, όχι. Περνάτε από εδώ. Από εδώ, ναι. Και μετά πάλι μέσα. Όχι. Εδώ, εδώ, εδώ. Αλλά τώρα όχι, πρέπει να τραβήξετε αυτά τα σκοινιά. Εντάξει, οκ, πανεύκολο. Τι έγινε ο κόμπος. Σε δύο κινησούλες. Εντάξει. Ότι αυτό δεν κινδυνεύει να φύγει το σκάφος, ας πούμε. Εγώ θα το έχω στην απανεμιά. Για πρώτη προσπάθεια. Δεν θα ρισκάρω. Καλά ήταν. Εγώ δεν θέλω τρίμηνο, σε ένα μήνα είμαι έτοιμο. Είσαι τέλειος, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τι άλλα χρήσιμα πράγματα μπορούμε να πούμε στον κόσμο τώρα που μας... Πότε τρώμε, εγώ θα έλεγα. Δεν τρέψει λίγο. Το φαγητό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πραγματικά. Δηλαδή, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία και λεπτομέρεια και στα διατρολόγια που προετοιμάζουμε κατά τη διάρκεια των εκδρομών και των κατασκηνώσεων. Είναι όλα βασισμένα στην υγιεινή μεσογειακή διατροφή και είναι και μέρος της εκπαίδευσης του ανθρώπου. Δηλαδή, όσο μεγαλώνει, να μαθαίνει να τρώει σωστά και υγιεινά. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βρίσκουμε σε πάρα πολλά σημεία, έτσι είπαμε 300 σημεία σε όλη την Ελλάδα. 300 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Και δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε άμεσα, αυτή είναι η γνώμη μου, ως μαμά και ως δημοσιογράφος. Δεν είναι και εύκολο, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν και δυσκολίες. Να τα λέμε. Θέλει πειθαρχία. Άμα νομίζεις, αν είσαι καλομαθημένος και έχεις μάθει να λες. Θέλει και έχει και κούραση. Σε οτιδήποτε κάνουμε που μας αρέσει, έτσι κι αλλιώς θέλει προσπάθεια. Έχει και την κούρασή του. Δεν μπορεί να μην κουράζονται τα παιδιά. Κάποια στιγμή θα απελπίζονται. Τα λέω σωστά. Λιγάκι. Να, έλα μία κουβέντα ακόμα για να ολοκληρώσουμε. Βεβαίως. Θέλει προσπάθεια και κουραζόμαστε μερικές φορές. Κουραζόμαστε, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μας ανταμείβει στο τέλος. Είτε κουραζόμαστε επειδή έχουμε περπατήσει και έχουμε φτάσει σε μία κορυφή που βλέπουμε απίστευτη θέα όλη τη θάλασσα, είτε κουραζόμαστε γιατί δεν ξέρουμε να μαγειρεύουμε, έχουμε κάψει λίγο το φαγητό, αλλά τελικά αυτό που βγαίνει είναι ότι πρέπει. Όταν καεί το φαγητό. Γιατί δεν το προσέξαμε. Τι τρώμε. Έχουμε... Νόμιζα θα έλεγες ποιον τιμωρούμε. Έτσι όπως το είπες. Αφού φάμε μετά τιμωρούμε. Έχουμε εφεδρίες. Θα σας πω. Αρχικά δεν τιμωρούμε κανέναν γιατί ας πούμε ότι φταίμε όλοι που δεν ετοιμάστηκε σωστά το φαγητό. Ένα φαγητό μεσημεριανό, ας πούμε, αν πούμε ότι τρώμε κοτόπουλο με ρύζι, θα φάμε μαζί και ψωμί και σαλάτα και... Και θα έχει κάποιο συνοδευτικό ακόμα. Επομένως, αν μας καεί το κοτόπουλο, για παράδειγμα, έχουμε περισσότερο ρύζι, έχουμε ψωμί, έχουμε σαλάτα, οπότε το γεύμα μας ολοκληρώνεται. Αλλά επειδή τρώμε 5 φορές την ημέρα, τρώμε πρωινό, δεκατιάνο, μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό. Τι έγινε, ρε παιδιά, τον λατρεύω τον προσκοπισμό. Πραγματικά νομίζω ότι είναι αυτό που θέλω να κάνω σε όλη μου τη ζωή. Μόνο αν μου πούνε ότι τρώμε και γλυκό, γλυκό τρώτε. Βέβαια. Βέβαια. Πείτε μου τη σελίδα να γραφτώ. Ναι, κατευθείαν. Τώρα δώστε τα στοιχεία. Πού δίνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια πολύ ωραία χρονιά, δημιουργική, δυναμική, τέλεια, όπως σας αξίζει πραγματικά και έτσι να δίνετε το φως σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να καλή καλά, συνέχεια. Ναι. Χρόνια πολλά, παιδιά. Λοιπόν, τώρα, αγαπημένοι μου, θα πάμε μέχρι τα χωριά ΣΟΣ, όπου εκεί βρίσκονται οι μανούλες, όπως λέμε, της καρδιάς.